στο στούντιό μας στη Λευκοσία τον κύριο Γιώργο Ηλιάδη, εκπρόσωπο τύπου του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου, Οικοαγροτικός. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ηλιάδη. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Στεφανή. Πόσο σοβαρό κρίνεται ότι είναι το πρόβλημα με την εισοχή και χρήση φυτοφαρμάκων από τα κατεχόμενα και τελικά είναι παράνομη η αγορά και η χρήση των φυτοφαρμάκων από τα κατεχόμενα? Αύριο θα συζητήσουμε το θέμα του κέντρου εισαγωγής των φυτοφαρμάκων αλλά και των γεωργικών προϊόντων. Όπου και πάλι κινδυνεύει ο καταναλωτής από αυτή την αλόγιστη και παράνομη εισαγωγή αυτών των προϊόντων προς κατανάλωση. Είναι κάτι που απασχολεί όλους μας και εδώ και 3 χρόνια ψάχνουμε να βρούμε μια λύση για αυτό το πρόβλημα. Έτσι συμπέρνουμε αυτή την πρωτοβουλία ως ο Παγκύπριος Οικολογικός Αγροτικός Σύνδεσμος, ο Οικοαγροτικός, ώστε να συζητήσουμε μαζί με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, είτε είναι αγροτικές οργανώσεις, είτε ομάδες παραγωγών, είτε καταναλωτές, διότι αφορά και τον καταναλωτή και φυσικά τα κρατικά αρμόδια τμήματα. Δεν θεωρείται όμως παράνομη η εισαγωγή των φυτοφαρμάκων αυτών από τα κατεχόμενα? Θεωρείται παράνομη ως προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη σύσταση των φυτοφαρμάκων, δηλαδή δεν είναι επιστροφημένα. Και αυτό το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Ως προς αυτό το σημείο είναι παράνομη η εισαγωγή τους αλλά και η χρήση τους από τους γεωργούς, από τους αγρότες. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, κύριε Ηλιάδη, θα θέλαμε να μας πείτε, που ελοχεύουν τόσο για την υγεία και για τις καλλιέργειες? Οι κίνδυνοι είναι πρώτα απ' όλα οι αρνητικές επιπτώσεις και πιθανόν μια αναστρέψιμες επιπτώσεις προς το περιβάλλον, προς τη φύση. Το γεγονός ότι υπάρχουν συστατικά τα οποία χρησιμοποιεί ένας γεωργός είτε για να απομακρύνει τα ζυζάνια, να τα σκοτώσει δηλαδή, είτε για να σκοτώσει άλλα έντομα που επηρεάζονται και τα ωφέλιμα έντομα όπως οι μέλισσες. Γι' αυτό έχουμε και καλέσει τους μελισσοκόμους αύριο να μας πούν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μελισσοκομεία στην Κύπρο και όπως γνωρίζετε η εξαφάνιση της μέλισσας. Αυτά λοιπόν όλα, αυτές όλες οι αλυσιδωτές επιπτώσεις καταλήγουν πίσω στον άνθρωπο, στον απλό καταναλωτή, στους πολίτες. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, διότι βλέπουμε τις κλιματικές αλλαγές με πόσο ραγδαίο ρυθμό έρχονται και στον τόπο μας. Βλέπουμε Ιούνιο μήνα είχαμε χαλάζει. Οι επιπτώσεις στις αγροτικές καλλιέργειες ήταν πάρα πολλές. Θα θέλουμε να αποζημιώσεις, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Βλέπουμε την συνεχή επίσκεψη της Κόνης που μας λένε άνθρωποι εδώ 80 και 90 χρόνια ότι ποτέ στην Κύπρο δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Αυτά όλα είναι αρνητικές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και η χρήση των φυτοφαρμάκων αυτών συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και προς την εξαφάνιση των ωφελήμων εντόμων αλλά και προς τη μόλυνση και ρύπαρση της φύσης γενικότερα. Και ο λόγος που πολλοί αγρότες, κύριε Ηλιάδη, προμηθεύονται αυτά τα φυτοφάρμακα από τα κατεχόμενα είναι εξαιτίας του ότι οι τιμές τους είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με τις τιμές που υπάρχουν στις ελεύθερες περιοχές? Είναι 2 τα πράγματα, είναι 2 οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι αυτό που είπατε, ότι είναι πιο χαμηλότερες οι τιμές. Αλλά και ο δεύτερος λόγος του ότι λόγω της σύστασης των φυτοφαρμάκων των συστατικών έχουν περισσότερα χημικά, ούτως ώστε να δρουν σε αυτό που το χρειάζεται ο αγρότης, δηλαδή στο να αποξηράνει τα χόρτα ή να απομακρύνει κάποια έντομα που θέλει, έχουν περισσότερη δραστικότητα από άλλα φυτοφάρμακα τα οποία είναι πιστοποιημένα, που πάλι κάνουν τη δουλειά τους και τα πιστοποιημένα φάρμακα. Απλά θέλουν να δράσουν όπως είναι το λανέτ που χρησιμοποιούν για την εξαφάνιση των ποντικιών. Το απαγορεύεται από εδώ. Και πάλι αυτό γίνεται εισαγωγή από τα κατεχόμενα. Μιλούμε τώρα όσον αφορά τα φυτοφάρμακα βιοχτώνα, διότι είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, τα γεωργικά προϊόντα που καταναλώνουμε εμείς οι Κύπροι πολίτες, είτε Τουρκοκύπροι είτε Ελληνοκύπροι. Ναι. Πώς σκοπεύετε εσείς να το αντιμετωπίσετε αυτό, με επιβολή κυρώσεων, πρόστιμα σε όσους τα εισάγουν, τα φέρνουν στην ελεύθερη περιοχή?
υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα. Φυσικά το κύριο μέτρο είναι να εφαρμοστεί το καθεστώς της πράσινης γραμμής. Άρα και ο έλεγχος. Άρα να καταγγέλλονται και όσοι φέρνουν αυτά τα προϊόντα, είτε είναι φυτοφάρμακα είτε είναι γεωργικά προϊόντα, να καταγγέλλονται. Κάτι άλλο που προτείνουμε και συζητούμε εδώ στη Βουλή των τελευταίων καιρών είναι να μπαίνει ετικέτα στα προϊόντα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ ως καταναλωτής, ας το πούμε, να πηγαίνω στη λαϊκή αγορά ή στο σούπερ μάρκετ ή στη φρουταγορά και να ξέρω ότι αυτό το προϊόν το συγκεκριμένο έχει παραχθεί από τον τάδε καλλιεργητή, από το τάδε χωριό, από την τάδε κοινότητα. Έτσι, για να ξέρουμε και ως καταναλωτής να έχουμε αυτή την πληροφόρηση από πού καταναλώνουμε, ποιος το παράγει, τι περιέχει αυτό το φρούτο ή λαχανικό το οποίο καταναλώνουμε εμείς. Από εκεί και πέρα είναι ο έλεγχος, είναι η υιοθέτηση, είπαμε, της πράσινης γραμμής και ο έλεγχος όλης της σειράς της πράσινης γραμμής, και μέσα από αυτή την πορεία, στο πούμε, αντιμετώπισης, ελπίζουμε ότι θα λυθεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Ήδη οι Τουρκοκύπροι, και θα το παρουσιάσουμε αύριο, έχουν καταγγείλει έμπορους από το Τούρκους έμπορους, έτσι, από την Τουρκία, για αυτές τις δράσεις τις οποίες προβαίνουν τις παράνομες, που πολλά προϊόντα από την Τουρκία διαφάνηκε καθαρά ότι κατέρχονται από την Τουρκία και τα καταναλώνουμε εμείς οι Ελληνοκύπροι. Αυτό προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε, αυτό όλο το εμπόριο. Δεν γνωρίζουμε ποιοι επωφελούνται από αυτό το εμπόριο. Αυτό πρέπει να εξεταστεί από τα αρμόδια τμήματα και να δούμε πού βαδίζουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί μαζικά. Γι' αυτό συντονίζουμε. Δεν επωφελούνται και οι μεν και οι δεν όμως. Και όσοι τα φέρνουν, τα εισάγουν στις ελεύθερες περιοχές, αλλά και αυτοί που τα πουλάνε. Γιατί ενδεχομένως να τα αγοράζουν πιο φτηνά από τα κατεχόμενα και να τα πουλάνε ακριβότερα. Συνεπώς, από όλο αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται, επωφελείται και αυτός που τα φέρνει από την Τουρκία και αυτός που είναι ο μεσάζοντας από το τουρκοκυπριακό επιμελητήριο που ελέγχει τα προϊόντα, και ο Ελληνοκύπριος που πιθανόν να τα φέρνει από εδώ. Ακόμα και η υπεραγορά στο τέλος της ημέρας που πουλά το λαχανικό ή το φρούτο στον καταναλωτή. Και η ίδια υπεραγορά μπορεί να μην γνωρίζει από πού προέρχονται αυτά τα προϊόντα. Γιατί γιατί έχουμε και την ερώτηση μιας τηλεθεάτριας, η οποία ρωτάει η κυρία, εμείς οι καταναλωτές πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτά τα προϊόντα και πώς θα ξέρουμε αν έχουν ψεκαστεί με αυτά τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν ετικέτες. Και λέτε ότι αυτό θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτό θα έπρεπε και αυτό πιέζουμε να γίνει, ή να μπαίνει ετικέτα. Και κάτι άλλο που αναφέρουμε συνεχώς, αλλά δεν βλέπουμε βελτίωση. Κάποια δείγματα παίρνονται από το τελωνείο στα δοφράγματα. Πηγαίνουν αυτά τα δείγματα στο κρατικό χημείο. Ναι. Π.χ. της ντομάτας. Είχαμε ήδη θέματα με τις πατάτες και τις ντομάτες. Έχουν παίξει πάρα πολύ. Τα γνωρίζει ο κόσμος. Αφού καταλήξει το πιάτο, η ντομάτα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν στο πιάτο του καταναλωτή, καταναλωθεί από τον καταναλωτή, τότε βγαίνουν και τα αποτελέσματα. Δεν θα έρθει μετά το κρατικό χημείο ή οι αρμόδιες υπηρεσίες, το κράτος, να σου πει έκανα λάθος, άργησα να βγάλω τα αποτελέσματα, αλλά ο καταναλωτής το έχει φάει το προϊόν. Έχει καταλήξει. Το αντιστέρω βεβαίως και δεν θα το κάνει. Ναι. Δεν θα το κάνει, όχι. Γι' αυτό και εμείς πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Να γίνεται ο έλεγχος, να βγαίνουν τα αποτελέσματα. Υπάρχει τρόπος και τον έχουμε προτείνει, ούτως ώστε να ξέρει ο καταναλωτής τι ακριβώς τρώει. Mm-hmm. Το δεύτερο σημείο του δικαιώματος στον καταναλωτή λέει ότι ο καταναλωτής είναι δικαίωμά του να ξέρει, να έχει πληροφόρηση για το τι αγοράζει, για το τι ακριβώς αγοράζει και τι περιέχει. Αυτό πρέπει να γίνεται και στα φρούτα. Mm-hmm. Ναι. Αύριο θα γίνει μας συμπατώ διάλογος. Πού, κύριε Ηλιάδη, και ποια ώρα? Αύριο ο δημόσιος διάλογος αυτός, που θα είναι υπό τη μορφή δημοσιογραφικής διάσκεψης, θα αρχίσει στις 10.30 ώρα. Από τις 10 μέχρι τις 10.30 θα προσφέρεται ένα γεύμα, το οποίο θα είναι παραδοσιακό γεύμα. Στις 10.30 θα αρχίσουμε
θα γίνει ένας σύντομος χαιρετισμός. Ακολούθως θα τοποθετηθούν τα οργανωμένα σύνολα τα οποία θα παρευρεθούν στην. Τι είναι αυτοί, ναι, που θα συμμετέχουν? Είναι όμως μελισσοκόμοι, καταναλωτές, ο σύνδεσμος υγειοπόνων, ο καθηγητής του ΔΕΠΑΚ, ο κ. Κωνσταντίνος Μακρύς, ο οποίος θα σας παρουσιάσει όλες αυτές τις έρευνες. Έχουν γίνει έρευνες για αυτά τα θέματα. Ο κ. Κλιάθης Ερωτοκρήτου και ο κ. Σάβας Πέτρου, που είναι εμπειρογνώμονες πάνω σε αυτό το θέμα. Καθώς και από το κράτος θα είναι το τμήμα Γεωργίας, που θα, με αυτόν τον τρόπο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε έναν πολύ σωστό διάλογο και παραγωγικό, και ελπίζω όταν με το πέρας αυτού του διαλόγου να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω σε αυτόν το δύσκολο θέμα, το οποίο μας απασχολεί και ως αγρότες αλλά και ως καταναλωτές. Αναμένετε αποτελέσματα δηλαδή? Βεβαίως, αυτό προσδοκούμε, γι' αυτό παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία και αυτόν τον συντονισμό, για να βγει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, κύριε Λιάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.